Η έκθεση φωτογραφία πρόσφυγε στην πόλη σα περιμένει στο Φαφοπούλιο αφού πραγματοποιήθηκε η έναρξή τη. Έχω τον Σάκη Παπαλίδη, ο οποίο βρίσκεται εδώ για να μα μιλήσει για την έκθεσή του, με ε, ε, την ιδιότητα του ανεξάρτητου φωτογράφου. Ακριβώ. Γεια σα και σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το παλεύω. Πολύ ωραία. Θέλω να ξεκινήσουμε με το ανεξάρτητο φωτογράφο στη συζήτησή μα. Ναι. Δηλαδή. Δεν δουλεύω συγκεκριμένο για κανένα φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό. Mm -hmm. Παίρνω την κάμερά μου και φεύγω. Και χτυπάτε. Και δεν είναι λογαριασμό, μόνο στον εαυτό μου. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Αλλά είχα την αίσθηση ότι λίγο πολύ, δηλαδή το επάγγελμα του φωτογράφου το έχουμε έτσι στο μυαλό μα περισσότερο, νομίζω. Να. Ότι αν μη τι άλλο είναι συνδεδεμένο με την έννοια τη ανεξαρτησία. Είναι και η κάμερα, λέω εγώ, είναι και ένα εργαλείο ελευθερία. Που υπόκειται βέβαια σε όλου του συμβιβασμού που υπόκεινται όλα τα πράγματα. Αλλά σήμερα είναι με μια μικρή έτσι, με ένα μικρό κινητό. Καθένα μπορεί να τραβήξει θαυμάσιε πληροφορίε. Άρα είναι ένα πλατή κοινωνικό αγαθό η φωτογραφία. Σα βρίσκει σύμφωνη αυτή η τακτική που εφαρμόζεται από τον υπόλοιπο κόσμο που έχουν ένα κινητό και μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι φωτογράφηση και εσά, ασχέτω αν έχουν την τεχνική υποδομή. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν ισχυρίζονται ή όχι. Πάντω με αυτό το εργαλείο μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά του. Αυτό εξαρτάται από τον καθένα πια. Όπω και για κάθε πράγμα, κάθε μηχάνημα είναι πώ το χρησιμοποιεί mm -hmm. με τον καλό ή τον τρόπο. Πού ε, τραβήξατε τις φωτογραφίες σας? Οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί... Κοιτάξτε, αυτό η έκθεση στο Βαφοπούλιο είναι το δεύτερο κομμάτι της φωτογραφικής μου δουλειάς πάνω στο θέμα πρόσφυγες. Το πρώτο ήταν πέρσι που ήρθαμε και μιλήσαμε εδώ για την ειδωμένη. Έκλεισε, αυτή τελείωσε. Τώρα φ... μιλάω για τους πρόσφυγες και τους φωτογραφίζω αυτούς τους πρόσφυγες που είναι ε, άστεγοι. Δηλαδή δεν, είναι... δεν υπάρχουν σε κάποια οργανωμένη δομή φιλοξενίας και βρίσκονται κυρίω σε διάφορα σημεία τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τη Δυτική. Τη Δυτική, ναι, ανακάλυψα τρία-τέσσερα σημεία. Εκεί του συνάντησα. Ε, έρχονται εδώ για λίγε μέρε. Μία, δύο, τρει, ίσω μια εβδομάδα το πολύ. Και μετά πασχίζουν να βρουν τον τρόπο να φύγουν μέσα από την Φιρόμ, βέβαια, για την Ευρώπη, που είναι και ο τελικό του προορισμό να φύγουν με κάθε τρόπο ενώ είτε σκαρφαλώνουν στα εμπορικά τρένα, στα βαγόνια για να περάσουν τα σύνορα, ή ακόμα και με τα πόδια. Οι φωτογραφίες που έχετε τραβήξει, και επειδή είναι και στους σειρμούς πάνω, θυμίζουν άλλες εικόνες. Δηλαδή θα και μπορούσε... άλλες εποχές ίσως. Άλλες εποχές, ναι, θα μπορούσε λίγο Α. πειραγμένη φωτογραφία και λίγο πιο ξεφτισμένη, να είναι, να πεικονίζει το 40. Ναι. Ούτε καν δηλαδή το 2018. Κοιτάξτε, εγώ αισθητικά έχω αυτές τις επιρροές από τη μαζομπρόασπρη φωτογραφία του παρελθόντος. Αυτό το κτίριο ξέρω που βρίσκεται. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικέ φωτογραφίε. Μιλάνε πολύ και μιλάνε και... Ναι. Ε, μιλάνε, είναι... Με έναν τρόπο, ενώ είναι ασπρόμαυρε και δεν θα έπρεπε να παίρνουν πολλά μηνύματα αυτοί που του βλέπουν, είναι πολύ φλίαρε. Δηλαδή, μα τα είπαν όλα με τη μία. Που σημαίνει ότι έκαναν πολύ αποτελεσματικά τη δουλειά του. Γι' αυτό και εγώ ίσω δεν μπορώ να πω πολλά λόγια. Με ρωτάνε διάφοροι και λέω τι να πω, Κοιτάξτε και μετά συζητάμε. Με τα κλείσατε Αλλά... και στην περίπτωση τώρα που πρέπει να συζητήσουμε. Τι <σχυ> 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 να κάνετε που είστε μέρε. Καλά, αυτό το δέχομαι. συζητήσατε μαζί του, μιλήσατε. Ναι, συζητώ μαζί του. Είναι... Ξέρετε, ότι... ότι περνάνε την πιο πραγματική εμπειρία τη ζωή του και την πιο σημαντική ίσω φάση τη ζωή του. Δεν είναι, τουλάχιστον για μένα, δεν είναι ο πρόσφυγα ε, μια φιγούρα στο οπτικό μου πεδίο. Ή ένα αριθμό, ένα νούμερο στα έγγραφα των διαφόρων υπηρεσιών. Mm -hmm. ε, εγώ προσπαθώ να τον προσεγγίσω, όχι να τον προσεγγίσω κοντά στο πρόσωπό του, τον ίδιο. Ναι, να προσεγγίσω την τον στα αφήμερα. προβλήματά του, στην καθημερινότητά του. Που κοιμάται, βλέπετε, δεν ξέρω το τι σα έχω δώσει. Ε, σε αυτό το κτίριο που λέτε ότι το ξέρετε, που είναι στην αρχή Γιάννη Τσόν και το οποίο έχει σφραγιστεί πριν λίγε μέρε. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά, εγώ είδα γιατί τίποτα δεν μπορεί να σφραγίσει. Την επιθυμία του αλλού να ζήσει, δεν μπορεί να τη σφραγίσει. Right. Έχω δει πάλι να ανεβαίνουν κάποιοι με τα σακίδια του, να βρουν κάπου να κοιμηθούν. Πάνω πει ότι κάποια τρύπα ανοίχτηκε. Ε, κοιτάξτε, κοιμούνται κάτω στην καλύτερη περίπτωση σε παλιά στρώματα, αλλά χειμώνα καλοκαίρι σε μια κουβέρτα, σε ένα μουσαμά. Σε μια περίπτωση κάποιο έχει βρει μια πόρτα και κοιμάται πάνω στην πόρτα. Τώρα αυτό το πιτσιρικάκι, γιατί πρέπει να το τραβάει όλα αυτά. Όχι πω οι άνθρωποι οι υπόλοιποι, mm. οι μεγαλύτεροι ενήλικε. Ε, γιατί... Οφείλουν να έχουν αυτό το επίπεδο ζωή. Αλλά αυτό το πιτσιρικάκι το μικρό που το κουβαλάνε μαζί του, που το έχουν μέσα στα τσιμέντα. Γιατί, γιατί, γιατί. Γιατί... Πρέπει να τα ζει αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν ξεκινάει τη ζωή του. Ναι. Αυτή η τραγωδία, η προσφυγική να το πω έτσι, το βλέπεις ότι είναι και οικογενειακή, είναι και σε μια οικογενειακή βάση. Αυτό που φωτογράφησα τώρα εγώ είναι μικρή στην ηλικία μόνοι τους, αλλά στην ήτανε ήταν ολόκληρες οικογένειες, μεγάλα σόγια. Ε, αυτό όμω. Αλλά πού να τα Να και μια ανακούφιση. Ότι είσαι με τους του δικού σου ανθρώπου τώρα. Κοιτάξτε, αυτό μόνος... που ξεκινάει. Πιο πολύ δεν σκέφτεται τον εαυτό το πρόσφυγα σε ενώ τον παιδί. Ε, βέβαια, Πάει δηλαδή σε μια χώρα τη ε, κεντρική ή βόρεια Ευρώπη για ένα μεροκάματο, για ένα γιατρό και για ένα δάσκαλο για το παιδί του. Γι' αυτό πηγαίνει. Εσεί, η ευαισθησία σα αυτή από πού προέκυψε με του πρόσφυγε, γιατί εγώ... Γιατί είναι το δεύτερο κομμάτι που αν υπάρξει και τρίτο που αφορά στο ίδιο θέμα από διαφορετική ματιά. Δηλαδή, ναι. σας σα βλέπετε εκείνα σε αυτά τα νερανά. Το τρίτο να... δεν το βλέπω προ το παρόν. <laughs> να αξιοποιήσουμε το κομμάτι <clears throat> με το δεύτερο. τουλάχιστον λέξατε το Παπαβούλη, το ρωτάω. Ίσως του χρόνου να είμαστε εδώ να mm -hmm. μιλάμε για κάποιε φωτογραφίε που αφορούν τα... αυτού που λέμε αυτά τα στρώματα. Το των κοινωνικά αποκλεισμένων, των περιθωριακών. Πάντω αυτό είναι το θέμα σα. Ναι. Αυτή είναι, αυτή είναι αυτοί η ματιά σα αυτή. οι το αυτοί που πληρώνουν πολύ ακριβό τίμημα σε αυτόν τον κόσμο, μόνο και μόνο για να ζουν. Αχ, αχ. Ε, σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Εγώ. Και μου τα άπατε. Εγώ ευχαριστώ. Και τα άπατε και πολύ ωραία για κάποιον που δεν τα λέει. και που μιλάμε